Χαρακτηριστικό παράδειγμα, και θα πιαστώ από το κλείσιμό σου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι ο Αλέξανδρος Αλεξανδρόπουλος, ο οποίος με 19.580 μόρια εισήχθη δεύτερος στην Ιατρική Αθηνών. Να τον δω, να τον καλησπερίσω. Πολλά συγχαρητήρια, Αλέξανδρε. Καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, στόχευσες στην κορυφή και την κατέκτησες και φαντάζομαι ότι η χαρά, η ευχαρίστηση, η ικανοποίηση είναι διάχυτη. Ας αρχίσουμε από αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενος, δικαιωμένος θα έλεγα. Και ανυπομονώ για το νέο ξεκίνημα στη δυτική ζωή, στην Ιατρική των Αθηνών. Δεν υπήρχε τόσο μεγάλη αγωνία, γιατί περίπου ήξερα ότι θα καταφέρω να μπω στην Ιατρική. Αλλά και πάλι το ότι το είδα ότι εισήχθησα στην Ιατρική Αθηνών ήταν μεγάλη ικανοποίηση. Και οι δύο σου γονείς είναι γιατροί, έτσι. Οπότε το ερέθισμα υπήρχε πάντα μέσα στο σπίτι. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω αν υπήρχαν και άλλα επιπρόσθετα κριτήρια που σε οδήγησαν σε αυτή σου την επιλογή. Τι είναι αυτό δηλαδή κατ' ουσίαν που σε εγωιτεύει σε αυτή την επιστήμη που θες να ακολουθήσεις? Φυσικά υπήρχαν. Εξάλλου οι γονείς μου κάθε άλλο παρά με προώθησαν προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί γνωρίζουν τις δυσκολίες του επαγγέλματος. Από μικρό ασχολιόμουν, μου άρεσε να κάνω ότι εξετάζω, πως παίζουμε μικροί με κούκλες ή κάνουμε διάφορα επαγγέλματα. Και θέλω να προσφέρω, θέλω να βοηθάω τον κόσμο, δεν μου αρέσει να το βλέπω σε κατάσταση, δεν μου αρέσει να το βλέπω άρρωστο, θέλω να θεραπεύω, μου αρέσει η επαφή με τον κόσμο και γιατί όχι να συνδράμω και στην ανακάλυψη κάποιας άλλης έτσι σημαντικής θεραπείας. Στο ερευνητικό δηλαδή κομμάτι. Πολύ ωραία. Εκτός τώρα από την ατομική προσπάθεια που κατέβαλες και τη μεθοδικότητα, σαφέστατα, ποιο άλλο συστατικό θεωρείς ότι σε οδήγησε στην επιτυχία? Είναι πολλοί παράγοντες για το κάθε άτομο ξεχωριστή. Για μένα ήταν σίγουρα οι δραστηριότητες που έκανα παράλληλα. Δηλαδή δεν ήταν μόνο το διάβασμα. Μέχρι και την άνοιξη συνέχισα κανονικά μπάσκετ που πήγαινα από Δευτέρα Δημοτικού. Αγώνες και προπονήσεις. Επίσης ασχολιόμουν με την κιθάρα, στα διαλύματα του διαβάσματος, ξεχνιόμουν λίγο. Είχες δηλαδή κοινωνική ζωή, δεν ακολούθησες το πλάνο 24 ώρες το 24ωρο πάνω από ένα βιβλίο? Όχι, και νομίζω δεν θα πέριδε κιόλας. Γιατί μετά από λίγο κάθε μαθητής που το πέρασε αυτό θα μπορεί να ταυτιστεί μαζί μου, νιώθεις ένα πολύ μεγάλο κορεσμό και δεν σου κάνει και καλό μετά από λίγο να συνεχίζεις τόσο πολύ διάβασμα, γιατί δεν είναι αποδοτικό πλέον. Και επίσης οι έξοδοι με βοήθησαν πάρα πολύ, με τους φίλους μου, τους οποίους ευχαριστώ πάρα πολύ για την ψυχολογική υποστήριξη, για την όθηση που πίστεψαν και αυτοί σε μένα, αλλά και την οικογένειά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό και το ψυχολογικό κομμάτι. Και επειδή οι πανελλαδικές είναι μια πολύ απαιτητική διαδικασία, ψυχοφθόρα για πολλούς, και εσύ κατέβαλες πολύ μεγάλη προσπάθεια για να πετύχεις το στόχο σου, θέλω λίγο να σε ρωτήσω να δούμε την άλλη όψη του νομίσματος. Υπήρξαν στιγμές με δυσκολίες, που κουράστηκες, που απογοητεύτηκες, που έπεσες? Σίγουρα, γιατί αυτή η προσπάθεια αρχίζει, να μην πω, από το δημοτικό κιόλας ακόμη. Οπότε μετά από τόσα χρόνια δουλειάς και σίγουρα μέσα στο Λύκειο, από την πρώτη δευτέρα Λυκείου αρχίζει με τα προπαρασκευαστικά των πανελληνίων χρόνια, καταβάλεις μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, σίγουρα κάποτε θα έρθει και η κόπωση. Σε μένα ήρθε λίγο αργά, ήρθε λίγο πριν τις παραμονές των Πανελλαδικών, γύρω στο Μάιο, ήρθε μια έτσι κόπωση, να το πω, ένας φόβος για το επερχόμενο, αλλά με αυτούς τους παράγοντες που σας είπα, κατάφερα να βρω κουράγιο να συνεχίσω και να πάω να γράψω. Το εξωτερικό είναι μια προοπτική που ενδεχομένως θα την εξετάσεις? Σίγουρα είναι μια προοπτική το εξωτερικό που θα εξετάσω, γιατί εξάλλου πριν το Λύκειο ασχολήθηκα με τα γερμανικά και διαθέτω πτυχίο που μπορεί να φανεί χρήσιμο. Ωραία. Λοιπόν, πριν σε αποχαιρετήσω, επειδή με ενδιαφέρει η άποψή σου και θέλω να την ακούσω, θέλω λίγο να μου πεις ποιο θεωρείς ότι είναι το πιο σοβαρό μειονέκτημα στο εκπαιδευτικό σύστημα, αυτό δηλαδή που δυσκολεύει περισσότερο τους μαθητές. Θα σας πω. Αν και δεν ισχύει για όλα τα μαθήματα, είναι υπέρογγη ύλη. Συγκεκριμένα για το μάθημα της χημίας φέτος, αρχίσαμε τρέχοντας στο σχολείο, το ξέρανε όλοι και τα παιδιά και οι καθηγητές. Αυτό δημιουργεί έτσι μια τάξη δύο ταχυτήτων. Και είναι πολύ δύσκολο να αποκριθεί ένας καθηγητής σε τόσα πολλά παιδιά με μια τόσο μεγάλη ύλη που έχει να καλύψει.
Δηλαδή, είχαμε φτάσει σε παραμονές πανελλαδικών που πηγαίναμε πάρα πολύ λίγα άτομα και ακόμα δεν είχε βγει καλά-καλά όλη η ύλη. Αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα. Αλλά να σημειώσω ότι όλοι οι καθηγητές του σχολείου μου υπερέβαλαν αυτό στις προσπάθειές τους. Και ίσως ένα άλλο πρόβλημα του εκπαιδευτικού συστήματος είναι ότι έχει καταντήσει να υποκαθιστά τη δουλειά που γίνεται στο φροντιστήριο και όχι να. Δηλαδή, πολλοί μαθητές το παραγωνίζουν το σχολείο. Πράγμα που μειώνει την ποιότητα του μαθήματος. Λοιπόν, Αλέξανδρε, να σου ευχηθώ και πάλι ό,τι καλύτερο. Πολλά συγχαρητήρια. Πάντα έτσι να καταφέρνεις με μεθοδικότητα να κατακτάσεις τους στόχους και τα όνειρά σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Να είσαι καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την καλή συνέχεια.